Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή Super Goal, η οποία προβάλλεται κάθε εβδομάδα μέσα από το site coffeegoal.gr. Είμαι ο Μάκης Κουλούρης. Είμαι ο Γιάννης Μιάρης. Και μαζί θα σας κρατήσουμε στην τροφή για την υπόλοιπη ώρα, αναλύοντας τα ποδοσφαιρικά δρόμενα της Κέρκυρας. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε αθλητική δράση εξαιτίας του θλιβερού γεγονότος που έγινε στην Κρήτη στον αγώνα Ηρόδοτος Εθνικός και με το θάνατο του φιλάθλου του Εθνικού. Έτσι, με απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού κ. Ανδριανού, αναβλήθηκαν όλοι οι αγώνες από όλα τα αθλήματα, από Super League μέχρι και βίδα τοπικό. Τα τοπικό, μπάσκετ, τα πάντα. Τα πάντα. Έχουν σταματήσει. Εμείς από την πλευρά μας να ευχηθούμε ποτέ ξανά τέτοια θλιβερά γεγονότα στον χώρο του αθλητισμού και ας περάσουμε σε μια ανασκόπηση της προηγούμενης αγωνιστικής από την Α1, Α και Β τοπικό Κερκίνας, ξεκινώντας με την Α1. Ξεκινήσουμε από την Α1, όπου είχαμε αρκετά εντυπωσιακή αγωνιστική, με αρκετά γκολ, 28 στο σύνολο τα τέρματα από όλα τα γήπεδα της Α1. Το μεγάλο τρίπ στο Πετρητή. Ακριβώς. Στέρες Πετρητή με συναράδες. Νέο συναράδων. 0-1 στο 94 και με απευθείας κόρνερ. Και από τον Ίσερη, ποδοσφαιριστής, πρώην ποδοσφαιριστής του Αστέρα Πετρητή, ο οποίος, όπως θα δούμε μετά στο βίντεο, δεν πανηγυρίζει καν στο θέμα που πετυχαίνει. Εκεί έκανε και τα πρώτα του βήματα, Ίσερης. Ήταν λίγο δύσκολο να πανηγυρίσει εκείνο το πρωτικό σημείο. Ωραία, ας περάσουμε στο βίντεο, να δούμε στην ποιότυπα οι φάσεις από τον αγώνα και ξαναεπανερχόμαστε. Θέλει πόσο πάει ο χρόνος? 2-0. Κερδίζει ή χάνει? Κερδίζει πέντσες. Πάει ο κότς, θα έχει πάλι στο καραμίο. Αυτό είναι
Αλλά τελικά αποδείχθηκε
λίγο επικίνδυνο. Μην ξεχνάμε όμως ότι στην Αγγλία τέτοιες φάσεις γίνονται συνέχεια στους αγώνες και ο αγώνας εξελίσσεται. Αγγλία όμως που δεν διαμαρτύρεται και πολύ ο κόσμος. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολύ και διαμαρτυρία. Πολλά δε στην Ελλάδα γίνονται κλπ. Στην Ελλάδα, αν σου δώσει το φάουλ, θα σου πει άλλος για ποιο λόγο δεν άφησε το πλεονέκτημα. Άμα σου δεν σου δώσει το φάουλ, θα σου πει γιατί άφησε το πλεονέκτημα και δεν μου δώσει το φάουλ. Δεν είναι περίεργα τα πράγματα. Εγώ πιστεύω πρέπει να εξαλείψει αυτή η λογική του Έλληνα φιλάθλου που βλέπει συνέχεια. Αλλάζει η λογική του Έλληνα. Ναι, αλλά βλέπει συνέχεια προβλήματα ότι, ότι η ομάδα του αδικείται. Πρέπει να εξαλειφθούν αυτά τα πράγματα. Να προχωρήσει, να παιχθεί ποδόσφαιρο. Πάντα είναι, από την άλλη εθνική μέχρι. Μέχρι το τελευταίο, μέχρι στις Αλάνες σημαίνει αυτό, διαμαρτύρονται. Αλλά. Πόσες φορές δεν διαμαρτυρηθήκαμε ότι. Εσύ ρε Μάκη έκανες χέρι, γιατί έκανες χέρι. Ναι, αλλά. Καλό είναι να συνεχιστεί το ποδόσφαιρο, να παιχτεί μπάλα. Μακάρι, να παίξεις. Μακάρι να τα πούμε και αυτά. Μακάρι. Να συνεχίσουμε. Ξεφύγαμε λίγο από το θέμα, να συνεχίσουμε όμως. Επόμενο γήπεδο στους Άγιους 10. Άγιοι 10 ο Φαβ. Ανατροπή. Μεγάλη ανατροπή. Και τελεφώνησε στο Ηρακλή. Ακριβώς. Ο Φαβ μπήκε δυνατά. Προηγήθηκε. Τον Ανδριώτη 0-1. Όπως και έλειξε το ημίχρονο να πούμε. Αλλά μετά ο Μωραήτης το πήρε πάνω του. Έδειξε κλάση μεγάλου ποδοσφαιριστή ο Μωραήτης. Και με δύο δικά του γκολ. Και εσύ αυτό να πούμε ότι οι Άγιοι 10 απλά έδειξαν ότι δεν είμαι. Δεν είμαστε μπάσος. Δεν ήρθαν φέτος για να διεκδικήσουν την παραμονή τους στα παράθυρα ή να πέσουν απευθείας από άλλες χρονιές. Δείχνουν ότι πιστεύω ότι πάει για πεντάδα ο Ηρακλής. Έχει φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύνολο. Και δυνατή ομάδα. Ναι. Δυνατή ομάδα. Και εκεί όπως είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή. Έχει και το αβαντάζ ότι παίζει σε φυσικό χόρτο το γήπεδο του. Φυσικά, έχει και ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους. Ο Φάμα την άλλη ήθελε να ξεκινήσει με. Με νίκη τις υποχρεώσεις του, δεν τα κατάφερε. Άρα και πάλι ο Φάμα θα ανακάμψει πιστεύω. Ναι. Έχει δυνατό σύνολο φέτος. Και... όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Μια σταθερή αξία. Θα δούμε στο μέλλον πώς θα ανταποκριθεί στα επόμενα παιχνίδια. Επόμενος αγώνας, ΑΕΛ Λευκύμης Αυλιώτες. Η ΑΕΛ επέστρεψε δυναμικά στην Α1. Πολύ δυναμικά, πολύ δυναμικά, ειδικά το πρώτο ημίχρονο 3-0. Είχε καταφέρει και είχε χάσει ακόμα και άλλες ευκαιρίες για να ανεβάσει το δίκτυο του σκορ. Να θυμίσουμε ότι τα τρία πρώτα γκολ έκανε hat-trick για την ομάδα του Δημήτρης Οβλάσης. Δημήτρης Οβλάσης. Είπαμε, ο Δημήτρης Οβλάσης τα τελευταία χρόνια στο τοπικό ποδόσφαιρο. Σε όποια κατηγορία και να είναι, σημειώνει αρκετά γκολ. Μεγάλη μεταγραφή για την ΑΕΛ, όπου το πήρε από το γείτονα κάβο. Ακριβώς. Ένα γκολ έβαλε επίσης ο Μπάμπης Οικογενήτης για την ομάδα της ΑΕΛ. Ενώ είχε μειώσει σε 3-1 ο Κερέκος, νέα μεταγραφή των Αυλιωτών. Είπαμε και οι Αυλιώτες, παρόλο που χάσανε τους Μωραΐτιδες, ενισχυθήκαν με τον Κερέκο και με το μεσημέρι. Ο Κερέκος μείωσε σε 3-1. Και έχασε και πέναλτι. Και έχασε και πέναλτι, ναι, στο τέλος. Ήταν ήδη 4-1. Στο τέλος έχασε με το Μουζακί τον Γιάννη το πέναλτι. Και 4-1 τελικό σκορ με το, όπως είπαμε, προαναφέραμε τον Δημήτρη Βλάση που έκανε 3 του γκολ. 2 στην αρχή και ένα στο τέλος. Φυσικά. Γύρισε η Γύρισε. Εγώ πιστεύω ότι γύρισε, έχει δυνατή ομάδα. Έχει δυνατή ομάδα, φυσικά πρέπει να δέσουν όμως και αυτή η ομάδα που να δέσει πολλά μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή μιλάμε σύμφωνα με το σύνολο παιχτών. Γιατί με μια αγωνιστική δεν μπορείς να κάνεις συμπεράσματα. Αλλά η πρώτη αγωνιστική ήταν εντυπωσιακή. Ξεκίνησε πολύ καλά, ειδικά με ένα αντίπαλο όπως είναι ο Οδυσσέας Αυλιώτης. Στην δυναμική του Οδυσσέα Αυλιώτη. Τα τελευταία χρόνια είναι. Πρωταγωνιστή. Είναι στην πεντάδα, τριάδα. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε παρακάτω. Παρακάτω. Κοντό κάνει ο Καρουσάδες. Μεγάλο παιχνίδι. 3-0 στο ημίχρονο για το κοντό κάνει. Στο ημίχρονο μέχρι το 55. Για την ακρίβεια. Ακριβώς. Αλλά στα διπαντούν. Ο μεγάλος αρχηγός της Καρουσάδας. Με δύο πέναλτι. Δύο πέναλτι. Και ένα γκολ στο τέλος του αγώνα. Έφερε τον αγώνα στα ίσια. Πολλές διαμαρτυρίες από το λαό.
είχαμε πολλές φωνές από τους γηπεδούχους. Τώρα, το τι έγινε στον αγώνα, δεν ξέρουμε ακριβώς κατά πόσο οι φάσεις όλες αυτές επηρεάζουν. Ήταν δίκαιος. Ναι. Ας θυμίσουμε λίγο τα γκολ. Για το Κοντόκαλι 2 γκολ έβαλε ο Μαρτίνος. Και ο Μαγκανάς. Και ο Μαγκανάς. Και όπως είπαμε για την Καρουσάδα, το 3-3 με 3 δικά του γκολ το έκανε ο Στάθης Παντούνος. Ας περάσουμε στον επόμενο αγώνα, ο οποίος είναι πολύ αδικολίδα. Έχουμε και το σχετικό βίντεο από τον αγώνα. Λοιπόν, στον αγώνα που είδαμε, ένας αγώνας που έγινε το Σάββατο, να θυμίσουμε. Ναι, το προηγούμενο Σάββατο έγινε ο αγώνας. Είχαμε δύο αγώνες το Σάββατο και τους υπόλοιπους πέντε την ίδια εκεί. Στην άλλη βολίδα, 0-1 για την βολίδα. Άσχημο ξεκίνημα θα έλεγα για το Θινάλη. Γενικά... Δεν κέρδισε στον πρώτο αγώνα για να μπει δυναμικά. Γενικά το Θινάλη δεν θύμισε και πολύ το περσινό δέσιμο που είχε η ομάδα. Φάνηκαν οι παίκτες λίγο σαν να χάνονται, σαν να πήρουν στην προσωπική ενέργεια. Την άλλη βολίδα είναι μια βολίδα όπως κάθε χρόνο. Έχει κάποιους νέους ποδοσφαιριστές που μπορεί να βοηθήσουν. Έκανε κάποια καλή ανανέωση. Γύρισαν και δύο δικά της παιδιά οι σχολαρίκηδες από τον ΟΦΑΜ. ΟΦΑΜ, ναι. Είπαμε χρόνια σημαίνει οι σχολαρίκηδες. Αλλά και πάλι είδαμε τον Παβέλ να χρησιμοποιεί πολύ λίγους νέους ποδοσφαιριστές. Μικρού σε ηλικία που το έκανε και το φίλο από την τρύπα. Για την ακρίβεια. Να θυμίσουμε ότι το γκολ το βάλε ο Σπύρος Σκολαρίκης. Ο οποίος είχε μπει και σαν αλλαγή πριν λίγο. Πριν λίγα λεπτά. Με σε αλλαγή φυσικά. Ας περάσουμε λοιπόν στο βίντεο να δούμε. Το βίντεο και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Vai, 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 vai
Και περάσαμε με τον Κοντόβαλη και δεν είπα έναν προσπαιστή ο οποίος είχε αυτό το τσαρκούκα. Μου αρέσει που από όταν το πρωτότα, που ήταν 16-17 χρονών στο Κοντόβαλη. Το Κώστα το Λούβρο. Εντάξει. Ποδοσφαιρικός τσαρκούκας. Ακριβώς και μπορεί να είναι, πόσο είναι τώρα, 18-19, αλλά... ίσως. Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για ένα ποδοσφαιριστή που παίζει χρόνια και όμως είναι πολύ μικρός. Είναι σαν να παίζει χρόνια. Σαν να παίζει πολλά χρόνια. Σαν να παίζει πολλά χρόνια. Αλλά και παίζει, ναι. Ξεκίνησε από πρόπερση. Από το 2012-2013. Ναι. Που βγήκε από την παιδική. Την παιδική ομάδα του. Είχε πάει και στου μικρού Κέρκυρε, αλλά δεν έκανε, νομίζω. Τέλο πάντων. Αυτά είναι. Αυτά είναι δικέ του δουλειά των προπονητών εκεί πέρα. Α περάσουμε στον άλλον αγώνα του Σαββάτου. Περιβόλιο Όλυμπο. 0-2. 0-2. Δύο ομάδε ερωτηματικά είπαμε και φέτο ότι θα έδειχναν στο γήπεδο το κάτι νέο, καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και η αναγέννηση η οποία ψάχνει να ορθοποδήσει. Ψάχνει να ορθοποδήσει με τα δικά της παιδιά και ο Όλυμπος πάλι έπεσε από την ΚΑΜΑ Εθνική και ψάχνει με νέα παιδιά κι αυτός. Αμυγός, με δύο-τρεις έμπειρους μέσα να φτιάξει μια ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Τώρα όλα αυτά θα δείξει στη διάρκεια της χρονιάς. Σίγουρα. Πόσο θα αντέξουν, μπορεί να πρωταγωνιστήσουν, μπορεί και όχι. Θα το δείξει. Ωραία. Θυμίσουμε ότι τα δύο γκολ του Ολύμπου. Το ένα ο Γιάννης ο Καλούδης και το άλλο ο Νίκος ο Λάθος. Πήρε μια μεγάλη νίκη ο Ολύμπος μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Φυσικά είναι μεγάλο ξεκίνημα. Μεγάλο ξεκίνημα. Είναι. Να ξεκινήσεις. Ξεκίνημα ψυχολογίας. Ο οποίος κέρδισε αυτόν τον αγώνα θα έπαιρνε την ψυχολογία του Ολυμπιακού. Για τη συνέχεια. Ο Ολύμπος ήταν αυτός. Πήρε τέλειο ο Ολύμπος. Θα δούμε και στη συνέχεια από αυτές οι δύο ομάδες αν θα ανακάμψουν, τι στοιχεία θα δείξουν. Θα το δούμε. Θα το δούμε στη συνέχεια της χρονιάς. Και να κλείσουμε τον τελευταίο αγώνα για την Α1, ο οποίος έγινε την Κυριακή για αυτός. Παξί Κάβος. Παξί Κάβος, 0-4. Ηχηρό ξεκίνημα για τον Κάβο.
Γιατί ξεκίνημα για τους πόδους τους. Δυνατά μπήκε, πήγε σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι αυτή των Βαξών και έφυγε αλόβητος. Και όχι μόνο αλόβητος, αλλά και μεγάλο σκορ. Μεγάλο σκορ, σκορ ψυχολογίας για ένα νεοφώτιστο απέναντι από έναν τόσο παλιό τόσο στην κατηγορία όπως είναι ο Βαξών. Πολύ εμπειρή ομάδα στην κατηγορία, με όπως είπες και εσύ πριν, πολύ δυνατή έδρα. Που ομάδες πρωταθλητές λίγοι πέρασαν από εκεί μέσα. Λίγοι πέρασαν από εκεί μέσα. Είναι χρόνια δυνατή η Παξή. Φέτος κάνουν όμως ένα νέο ξεκίνημα κυρίως από. Νέο ξεκίνημα και αυτή με παιδιά δικά του. Να μαζέψουν τα δικά του τα παιδιά. Από την ομάδα, από το χωριό του, από την περιοχή του. Μα δεν υπάρχουν πλέον. Είναι δύσκολο. Φύγαν όλοι οι Περσίνοι που ήταν από Οικουμενίτσα είτε από Κερκύρα. Δεν υπάρχει πλέον ποδοσφαιριστή μη νησιώτη. Και αν είναι, θα είναι η δουλειά του εκεί πέρα. Ναι. Κάπως λοιπόν 0-4, να θυμίσουμε τα γκολ. Ένα Κώστας ο Βλάσης. Ο δημιουργός του Κάβου. Της αυτής της ομάδας του Κάβου. Κώστας ο Βλάσης, είπαμε, είναι προπονητής παίκτης του ΑΟΚΑΒΟΥ. Μεγάλη παρουσία του Κώστα ο Βλάσης στα γήπεδα. Τις κέρδιες, τα ξέρει, τα έχει φάει με το κουτάλι. Ναι, ένα γκολ λοιπόν. Δύο Βλάτσης. Δύο Γιώργος ο Βλάτσης. Και ένα μία Ιωσο Βλάτσης. Συμπληρώνουν το καρέ των γκολ. Για την ομάδα του Κάβου. Αυτά με την Α1. Ας περάσουμε λοιπόν στην Α κατηγορία που είχαμε και εκεί πέρα πολύ ωραία παιχνίδια. Ωραία παιχνίδια, αφήρωπα. Αφήρωπα παιχνίδια, ανατροπές και εκεί. Ανατροπές. Τελευταία στο κλείσιμο παιχνιδιών της Οφαρίσης. Έτσι. Έχει ένα καλό πρωτάθλημα πιστεύω. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Ξεκινήσουμε με τον αγώνα Αχιλλέας Νυμφών Φέρξ Μαλαθιάς. Φυσικά ο Φέρξ συνεχίζει να δείχνει καλό πρόσωπο. Πραγματικά κάνει και καλύτερες μεταγραφές, παίχτες από την ΑΕΛ. Από την κατηγορία. Μάζεψε ειδικά τις παιδιά εκεί που παίζανε στην ΑΕΛ τόσο καιρό. Ο Αχιλλέας Νυμφών, μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια φυσικά κάνει βήματα προόδου και στο στήσιμο του γηπέδου. Έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο γηπέδο. Όποιος πάει εκεί μέσα το βλέπει. Καλή, έχει δυνατή έδρα. Και ποδοσφαιριστές που από τα γύρω χωριά και του ίδιου του χωριού. Καλή ποδοσφαιριστή, δηλαδή έχει ένα καλό σύνολο. Ξέρουν ποδόσφαιρο. Ένα προπονητή που πήρε φέτος από τον αρχιτέκτορα του περσινού Θηναιλιακού. Όπως είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή, είναι μία από τις ομάδες που με εντυπωσίασαν πέρσι. Και αυτός ο προπονητής πιστεύω ότι μπορεί να κάνει και καλή δουλειά στην εμφάνιση. Λοιπόν. Τελικό σκορ 1-1. Προηγήθηκαν οι νικητές με τον Μαρίτσα. Και ισοφάρισε προς το τέλος ο Γούναρης. Ο οποίος έδινε κεκτημένη ταχύτητα από τον αγώνα κυπέλλου. Με τον Εντό που σπάει τον Μάρι Τελία από το 85 μέχρι το 92 γκολ και ανατροπή και πέρασε ο Φέρξ την επόμενη φάση του κυπέλλου. Αυτή τη φορά ισοφάρισε τον αγώνα. Ένας δύσκολος αγώνας για τον Φέρξ Μαρίτσα. Μια πολύ δυνατή ομάδα όπως είναι ο Χιλιάς Νυμφών. Μπορεί να πέσει πέρσι από την Α1. Αλλά δεν πάμε να είναι μια πολύ καλή ομάδα. Γέρισα παίκτη από την Αχιλέα, να σου προσθέσω. Ναι. Που έλειπαν την περασμένη χρονιά, είχε πολλούς τραυματισμούς και φέτος είναι όλοι στο ρόστερ. Στο ρόστερ. Παρ' όλα αυτά, ο Φέρξ Μαρθέα κατάφερε να φέρει τον αγώνα εκεί που ήθελε, στο 1-1. Θετικό ξεκίνημα. Θετικό ξεκίνημα. Θα δούμε στη συνέχεια προς τα μέχρι δύο ομάδες. Ας περάσουμε στον επόμενο αγώνα. Κρόνος Αγγελάδων με τις Μενίτσες. 2-2. Τελικό σκορ. 2-0 ημίχρονο. 2-1 ημίχρονο. 2-1 ημίχρονο. 2-2 τελικό Μπενίτσες. Πήραμε και αυτή την βαθμό. Θα μπορούσαν και δύο ομάδες να είχαν πάρει τη νίκη. Μετά το 60 οι Μπενίτσες ανέβασαν ρυθμό. Ρυθμό είναι ισοφάρισμα. Μπορούσαν να είχαν πάρει και το διπλό. Ο Κρόνος μέχρι το 60 έδειχνε και αυτός ότι μπορούσε να διεκδικήσει τη νίκη. Μετά έμεινε από ανάσες. Έμεινε από δυνάμεις. Πιστεύω ο Κρόνος το πρόβλημα που έχει φέτος. Δεν είναι τόσο στο σύνολο που έχει φτιάξει, είναι τόσο στο μικρό ρόστερ. Μικρό ρόστερ και πολλοί είναι που δουλεύαν και δεν μπορούσαν να προπονηθούν. Οι Μπενίτσες έχουν κάνει, όπως είπαμε, πολύ δυνατή ομάδα με αρκετές μεταγραφές. Μπορεί να χτυπήσει και την άνοδο. Αυτό είναι ο στόχος, πιστεύω, τη Μπενίτσες με τους παίκτες που έχει πάρει. Δεν νομίζω ότι πρέπει κάτι να λιγότερο, κάτι λιγότερο από την άνοδο. Ναι, σας το έχω. Να πούμε ότι τα γκολ για τον Κρόνο Αγιοστράδων έβαλε ένα ο Μιάρης από το σημείο του πέναλτι. Ναι, και ένα ο Γουλιαρμής. Μία Σολέση
πριν λήξει το ημίχρονο. Πριν λήξει το ημίχρονο και ο Δημητριάδης έκανε το τελικό 2-2. Ο Δημητριάδης σκόρπια από πέρσι το θυμόμαστε το περσινό πρωτάθλημα. Ήταν στους πρώτους παρελθόν της ομάδας. Να συνεχίσουμε όμως με τον επόμενο αγώνα. Ναι, Αστέρα Διαπάλων, Άγιος Μάρκος, Πασιφένα, Αγίου Μάρτιν. 1-0. Κάνε τα πλέον μια φωτιστή. Ναι, οι Διαπάλες συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό από πέρσι. Πέρσι είχαν ανέβει σχετικά άνετα την κατηγορία. Άνετα. Το πρώτο άνοιγμα. Ναι, πρωταθλητές. Το πήραν αέρα. Όχι το ισκόρε. Ένα ποδοσφαιριστή που πέρσι ξεκίνησε πολύ καλά. Ήταν ο σκόρε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια στου πρώτου αγώνε στο πίτα τοπικό. Ξεκίνησε και πάλι με γκολ. Πήρε το σπουδαίο τρίποντο. Για να είναι εφόδιστο απέναντι από μια εμπειρία ομάδα όπως είναι ο Άγιος Μάρκος. Ακριβώς. Θα δούμε όμως πώς θα συνεχίσει και ο Άγιος Μάρκος στο πρωτάθλημα. Επόμενος αγώνας. Κόρφο FC, Μοραϊδικά. Πάλι νεοφώτιστη. Νεοφώτιστη. Κόρφο FC. Μόλις ένας χρόνο ομάδα, ε. Ναι. Και τι κάνει. Πέντε... Ένα χρόνο και κάτι. Πριν λίγο καιρό έκλεισε τον χρόνο. 5-1 λοιπόν. Τα Μοραϊδικά. Τα Μοραϊδικά. 4-0 χρόνο. 4-0 χρόνο. Δυνατό παιχνίδι, μπήκε δηλαδή ο Κόφερ Σι από την αρχή του αγώνα να δείξει ποιος είναι το αφεντικό. Έχει κάνει μεταγράφη σε Κόφερ Σι, πιστεύω. Θα δείξει στο μέλλον ποιος θα είναι ο στόχος αυτής της ομάδας. Ναι. Αν έχει στόχο την εύκολη παραμονή. Ή την άνοδο. Ή να μπει στα παράζ, να χτυπήσει την άνοδο, είτε να ανέβει απευθείας. Δεν ξέρω, θα δείξει. Είναι αρκετές οι μεταγραφές, είναι τουλάχιστον 15 νέοι ποδοσφαιριστές. Θυμίσουμε λίγο τα γκολ και τις ομάδες. Σκιαδόπουλος, Τράνακας, Τόμπρος, Μουγιουκλής και την Κόρφο FC. Συν ένα γκολ, αυτό γκολ του Αλεξάκη. Τα 5 γκολ της Κόρφο FC. Όπου και μείωσε ο Γελάτσορας για τον Αστέρα Μαραϊτίκων. Ναι. Ο Αστέρας φέτος πάλι κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Και ένα ερωτηματικό για τον Αστέρα. Ποιες είναι οι βλέψεις του, να μείνει η κατηγορία. Να μείνει εύκολα κατηγορία. Πέρσι θυμόμαστε είχε ξεκινήσει. Φέρσι διάλογο, δεν ξέρω. Πέρσι είχαμε, αν θυμάσαι, είχε ξεκινήσει ο Αστέρας πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά. Δηλαδή, ήταν στις πρώτες θέσεις για την άνοδο. Στη συνέχεια όμως σταδιακά έπεσε η ομάδα και πολλούς τραυματισμούς. Ναι. Ο Αστέρας για μένα έχασε πολλούς παίχτες που ήταν βαρόμετρο. Όπου πήγε ο Πουλής δεν έπαιξε σε πολλούς αγώνες λόγω τραυματισμών. Να συνεχίσουμε όμως με τον επόμενο αγώνα. Ομόνια ΕΦΑΚΟ 1-2. Η Ομόνια έπεσε πέρσι από την Αλφαέρα. Θα δούμε φέτος. Εφέγον έχει κάνει αρκετές μεταγραφές. Ναι, όντως. Πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει την άνοδο. Μεταγραφές από Αλφαέρα κυρίως και Εφέγον. Που αρκετός παίκτης από το Κοντόκαλι, όπου φέτος αγωνίζονται με την Εφέγον. Και γενικά από γύρω-γύρω έχει μαζέψει αρκετά καλό υλικό. Θα θυμίσουμε λίγο τα γκολ για τις ομάδες, για την Ομόνια τον γκολ ο Μότσης. Και δύο είχε πετύχει ο Γιαννιώτης. Ο Γιαννιώτης για την ΕΦΕ Άγων. Ο οποίος προερχόταν από το προηγούμενο, την προηγούμενη χρονιά αγωνιζόταν με τις Μπενίτσες. Έβαλε δύο γκολ, πήρε τον αγώνα. Δύο δυνατές ομάδες. Θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί για τις δύο ομάδες του πρωτάθλημα. Επόμενος αγώνας. Ολυμπιακός Ματιού, ο Γερμανός Βαλανιού. Πολλά γκολ στον αγώνα. Πολλά γκολ. Αγγλικό. Αγγλικό μάτσικα. Αγγλικό μάτσικα αυτό. Πολλά γκολ. 4-2. Ολυμπιακός. Με νέα παιδιά γι' αυτό. Πολύ ταλέντο. Το είχαμε πει ο Ολυμπιακός να τις πει ο νεότερες. Ηλικιακά ομάδες. Ηλικιακά ομάδες της κατηγορίας. Που πιστεύω ότι. Με παιδιά για να δείξει για ποδόσφαιρο. Πιο δυνατός ο Ολυμπιακός. Ναι, πιστεύω. Ας θυμίσουμε λίγο τα γκολ. 2 Ελούλ για τον Ολυμπιακό και από ένα ο Ζωχιός και ο Παγκράτης. Ο Ζωχιός ήταν πέρσι η σημαία του Ηρακλή Αγίων 10. Φέτος μετακόμισε στον Ολυμπιακό με την εμπειρία του. Πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής και καλό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάνει πολλές δουλειές να βοηθήσει τους νεαρούς να εξελιχθούν. Για τον Βαλανιό, από ένα Βασιλάκης και ο Δετσιάνος. Τα δύο γκολ. Το Βαλανιό θα δείξει ακόμα. Αναμένεται να δέσει η ομάδα. Ναι. Έχουν γίνει κάποιες προσθήκες. Είναι φώτιστη η ομάδα. Είναι φώτιστη η ομάδα. Απειρία. Θα δείξει συνέχεια αν μπορεί να δέσει η ομάδα και να δείξει κάτι καλύτερο. Ναι. Ξεπεράσουμε και στο τελευταίο αγώνα που κλείνει την Α κατηγορία. Στροικλία Καναλίων. 0-4.
Η στρογγυλή δεν δείχνει. Προβληματίζει το φέτος. Προβληματίζει όντως, δεν δείχνει καλό πρόσωπο. Έχασε μέσα και στην έδρα της. Και με τον χρόνο στο κύπελο έχει χάσει 3-0. Εντάξει, είχε ρίξει ένα καλό πρόσωπο στο χρόνο. Παρότι ο αγώνας έριξε 3-0, ήταν, το πάλεψε μέχρι ένα σημείο. Μετά, όταν ξέφυγε το σκορ, πλέον να έμεινε και αυτή από δυνάμεις, από καθαρό μυαλό. Πάλι όμως η ΑΕΚ αναλύον δείχνει δυνατή και φέτος. Θέλει φέτος, πιστεύω, να έχει ένα καλύτερο πρόσωπο και να διεκδικήσει την άνοδο. Πιστεύω ότι και τις προηγούμενες χρονιές διεκδίκησε, αλλά για λεπτομέρειες την έχασε. Να θυμίσω μετά από την ΑΕΚ αναλύον δύο Μπαλανίκας και από ένα Μπέλος και Κανάντη. Μπαλανίκας. Και πέρσι ο πρώτος χωρητή στο Καναλίον, στο πρωτάθλημα, Μπέλος και Κανάνη. Συμπληρώσαν το καρέ. Συμπληρώσαν το καρέ. Ο Κανάνη από πέρσι, πέρσι στον Αετό Αγίου Αθανασίου από τις καλές μονάδες του Αετού. Αυτά με την Α, ας περάσουμε στη Β' κατηγορία, Βόρειος και Νότιος Όμιλος. Να ξεκινήσουμε να πούμε περιληπτικά τα... Με τον Βόρειο Όμιλο, συγκινήσουμε. Τα σκόρ από τον Βόρειο Όμιλο. Είχαμε Εθνικό Περιβλάδων Ηρακλή Σφακερό 3-2, ΑΕ Αρίλα Καβαδάδων Αετός Αγίου Αθανασίου 2-5, Γέθινα Λίων Αστέρας Σπαρτίλα 3-0, Βέλος Βελονάδων Κερανόνος Ποταμού 0-4 και ΠΑΟ Κορακιάνας Λίκη Νησακίου 2-1. Στον Νότιο Όμιλο είχαμε τους αγώνες Ποσειδών Βιταλάδων Κεραυνός Αγίου Νικολάου 2-2, Αλκύνος Κέρκυρας ΑΟ Βασιλάρικα 2-5, Μέγας Αλέξανδρος Κεραυνός Τραγωτινών 0-4, Αετός Κουσπάδων Άρης Μέσης 4-0 και ΑΟ Μεσογγύης Άρης Κέγκυρας 0-5. Δεν μου έκανα φαγωγή αυτό. Πολύ νωρίς για... Πολύ νωρίς για τέτοια προγνωστικά. Είναι περίεργη η β' κατηγορία. Έχεις κάποιες ομάδες που μπήκαν δυναμικά. Όπως να είχε Αετό Αγίου Αθανασίου από τον Βόρειο Όμιλο, κέρδισε 2-5 στον πρώτο αγώνα εκτός έδρας. Εκτός Αγίου Αθανασίου, να πούμε ότι είναι ομάδες, από τις ομάδες που έπεσαν να γίνει και ο Θεός. Και ο Θεός είναι στη β' κατηγορία. Είχαμε ξανά τον Κεραυνό Ποταμού με τον Βέλο Βελονάδων 0-4, δυναμικό ξεκίνημα για αυτός. Κεραυνό Τραγωτινών και αυτός δυναμικό ξεκίνημα 0-4 με τον Μέγα Αλέξανδρο. Και να τους φύγει και αρκετές μεταγραφές από την Λευκύμη, ναι. Ξανά είχαμε να το ξεκινήσουμε και άλλο, εντός Κουσπάδων 4-0 την Άρη Μέσης. Έχει κάνει καλές κινήσεις και ο Άρης. Και ο Άρης Κέρκυρας με το Μεσογγύη 0-5. Έχεις κάποια δυνατά ξεκινήματα από κάποιες ομάδες. Θα δείξει όμως συνέχεια. Ξεκινάνε δυνατά, έχουν το ψυχολογικό, αλλά πρώτη αγωνιστική ακόμα δεν μπορείς να πεις. Γιατί η βίντεο κατηγορία θες τουλάχιστον 2-3 αγωνιστικές για να καταλάβεις πού βρίσκεται κάθε ομάδα και ποια θα κάνει καλό ξέρει. Και θα πρωταγωνιστήσει και ποια όχι. Γιατί θυμόμαστε και πέρσι ο Πακονοκέρας είχε ξεκινήσει δυναμικά, πολύ δυναμικά. Παρ' όλα αυτά, στη συνέχεια όμως έφερε άσχημα αποτελέσματα. Πολύ άσχημα αποτελέσματα και εν τέλει έμεινε στην κατηγορία. Δεν διεκδίκησε κάτι να. Εν τω μεταξύ είναι και λίγο δύσκολο γιατί με τον Βόλιο και τον Νότιο Όμιλο οι πρωταθλητές να πούνε να ανεβαίνουν κατευθείαν και μετά γίνεται παράζ δεύτερος με πέμπτο από κάθε κατηγορία και να ανέβει ένας. Και θέλω να θυμίσουμε ότι θα έχει και τρεις γύρους. Θα έχει τρεις γύρους. Ήταν, το είπαμε στην πρώτη εκπομπή. Τρεις γύρους είπαμε, δύο πρώτοι γύροι θα γίνονται κανονικά. Και ο τρίτος γύρος με κλήρωση. Και πάλι όπως είπαμε είναι δύσκολο. Μείνεις με τρεις γύρους. Θα έχω περισσότερα παιχνίδια και από την Αλφα, ναι, και από την Αλφα. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Το μόνο σίγουρα. Αυτά λοιπόν για την πέντε κατηγορία. Ας περάσουμε στην επόμενη αγωνιστική, αρχή γενομένης από την Τρίτη. Να πούμε λόγω της αναβολής που προαναφέραμε Σαββατοκύριακο. Έχουμε αγώνες Τρίτη και Τετάρτη για την Α1 κατηγορία και την Β' κατηγορία τον Νότιο Όμιλο. Οι αγώνες θα γίνουν Τρίτη, Τετάρτη, 7 και 8 Οκτωβρίου, ξεκινώντας με την Α1, με τις αγώνες της Τρίτης. Τρίτη στο γήπεδο του περιβολίου, η Αναγέννηση θα υποδεχτεί τον Ηρακλή Αγίων 10. Στο γήπεδο του Ολύμπου, ο Ολύμπος θα φιλοξενήσει τον Κοντόκαλη. Ωραία, θα πούμε ότι είναι 4 η ώρα, την Τρίτη. Και στη Λευκύμη, ο Κάβος
θα φιλοξενήσει τον πιστό πρωταθλητή Austin Arradon, ο οποίος έκανε μεγάλο διπλό. Μεγάλο διπλό στο Πετριδί την προηγούμενη Κυριακή. Τις πράσεις που θα βάλεις Τετάρτης. Αγώνες Τετάρτης, έχουμε και το μεγάλο τέρπι. Τέσσερις ώρα να πούμε ξανά όλοι οι αγώνες. Εκτός από τις Καρουσάδες. Τις Καρουσάδες, ναι. Ολυμπιάδα Καρουσάδων, όπως είναι μια μισή ώρα. Ας πούμε λοιπόν, στο γύρο του Αγίου Μαθαίου ο τοπικός ο ΦΑΜ θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ Ευκίνης. Κοιτάξτε τις αγωνιστικές. Ο ΦΑΜ ξεκίνησε με ΙΤΑ στον Ηρακλή, οπότε δεν έχει... Δεν έχει περιθώρια για δεύτερη ΙΤΑ στην Ευκίνη. Δεν υπάρχουν περιθώρια πλέον στις πρώτες αγωνιστικές. Απλά θέλει να πει πάλι... Είναι ένα δυναμικό ξεκίνημα. Αφού δεν το έκανε στην πρώτη αγωνιστική, θέλει το λέξει στο δεύτερη αγωνιστική. Λοιπόν. Η Ευκίνης, είπαμε, ξεκίνησε πολύ δυνατά με τους Αγιώτας, οπότε θέλει να συνεχίσει ειδικά σε μια τόσο δύσκολη έδρα, όπως είναι το ΦΑΜ, απέναντι σε ένα αντίπαλο που οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν μια από τις πρώτες θέσεις. Επόμενος αγώνας στο κήπεδο των Αγιωτών, Οδυσσέας Αγιωτών με τον Θηναλιακό. Τοπικό ντέρμπι. Τοπικό ντέρμπι, ναι. Στον επόμενο αγώνα, όπως είπαμε, η Ολυμπιάδα φιλοξενεί τους Παξούς μία μισή ώρα αυτός ο αγώνας. Γιατί έχουμε το θέμα μετακινήσεων του Παξού. Οι Παξοί έχουν συνηθίσει να παίζουν νωρίς τους αγώνες. Και τελευταίος αγώνας για την Α1, Τετάρτη, στο γήπεδο των Καστελάδων, η Βολίδα υποδέχεται τον Αστέρα Πετριτή. Είπαμε, καλό ξεκίνημα για τη Βολίδα, ξεκίνησε με θετικό αποτέλεσμα σε μια δύσκολη έδρα. Ο Αστέρας Πετριτής στην έδρα δεν καταφέρει να κερδίσει ή να πάρει κάποιο βαθμό από τον Austin Arradon. Οπότε θέλει και αυτός, όπως είπαμε για τον ΦΑΜ, να πάρει την νίκη, να ξαναμπεί, να μην αφήσει μεγάλη διαφορά από τον Austin Arradon και την ΑΕΛ Ευκίνης, για να συνεχίσει το πρωτάθλημα. Θες περάσουμε στη β' κατηγορία. Στην τρίτη κατηγορία, στον νότιο ομίλο που είναι. Έχουμε τρεις αγώνες την Τρίτη και δύο αγώνες την Τετάρτη. Οι τρεις αγώνες την Τρίτη θα γίνουν πρώτα ο Κεραυνός Αγίου Νικολάου φιλοξενεί στο γήπεδο του Πετριτή τον Ναό Μεσογγής, 4 η ώρα. Θυμίσουμε όλα τα παιχνίδια πάλι 4 η ώρα. Ναι. Στο γήπεδο του Κοντοκαλίου Μέγας Αλέξανδρος φιλοξενεί τον Ποσειδώνα Μεταλλάδων. Και στο γήπεδο της ΕΠΣ ο Άρης Κέρκυρας φιλοξενεί τον Αετό Κουσπάδων. Και Τετάρτη έχουμε τον Άγιο Βασιλάτικα, ο οποίος στο γήπεδο του Περιβολίου φιλοξενεί τον Άρη Μέσης, και στο γήπεδο της Λευκύμης ο Κεραυνός Δραγωτινών τον Αλκίνο. Στο σημείο αυτό να πούμε μια διόρθωση που κάναμε πριν, ένα λάθος. Ο αγώνας Ολυμπιάδας με τους Παξούς δεν θα γίνει 1:30, θα γίνει 11:30. Α, ναι, άλλαξε. Άλλαξε η ημέρα, τώρα το είδα. Συγγνώμη για την προηγούμενη λάθος ενημέρωση. Θα γίνει 11:30 τελικά ο αγώνας της Ολυμπιάδας Καρουσάδων με τους Παξούς στο γήπεδο του Καρουσάδων. Μόνο αυτό το διευκρίνηση. Εντάξει, είναι από την ευσύνη. Απλά, ναι. Θα το μείνει τίπας, λέει, του σωματείου Παξού, για συγκοινωνιακούς λόγους. Είπαμε, υπάρχουν δυσκολίες, ειδικά τις καθημερινές. Μετακινήσεις. Ναι. Και ας περάσουμε στους αγώνες που θα γίνουν τη μεθεπόμενη εβδομάδα. 15 και 16 του μήνα. Του μήνα, ακριβώς. Φέρνουμε στην αλφα κατηγορία. Στην αλφα κατηγορία, Τετάρτη και Πέμπτη αγώνες. Ναι, δεν θα έχει τρίτη αγώνες. Δεν θα έχει τρίτη αγώνες, θα έχει πέμπτη. Ας ξεκινήσουμε με το κέντρο του Περιβολίου. Ναι, Τετάρτη. Ο Κρόνος Αργυράδων φιλοξενεί τον Ατρόμητο Στρογγυλής. Ένας αγώνας που είναι καλυμμένος από το κύπελλο. Δεζαβού. Δεζαβού, ναι. Είναι η δεύτερη αγωνιστική. στο γήπεδο της ΕΠΣ, η Μπενίτσης υποδέχεται τον Ολυμπιακό Κέρκυρας, Ολυμπιακό Ματουγιού. Ένας καλός αγώνας, πιστεύω, ένα καλό ντέρμπι, θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Δύο δυνατές ομάδες που φέτος θα παλέψουν για την άνοδο. Και για Τετάρτη, στο γήπεδο του Ολύμπου, ο Άγιος Μάρκος υποδέχεται τον Αστέρα Μωραϊτίκων. Δεν θυμάμαι καλά και πέρσι ο ίδιος αγώνας στα δεύτερη αγωνιστική. Ναι. Δεν θυμάμαι καλά το πρόγραμμα, αλλά νομίζω έχω την εντύπωση ότι ο Αστέρας Μωραϊτίκων είχε κάνει το πρώτο του διπλό. Και ας περάσουμε στους αγώνες της Πέμπτης, όπου ο αρχής γενομένης στο γήπεδο της ΕΦΣ, η ΑΕ Καναλίων υποδέχεται την Ομόνια, 4 η ώρα, όπως προαναφέραμε. Στο γήπεδο του Κοντοκαλίου η ΑΕ Φεάκων υποδέχεται την Αχιλλέα Νυμφών.
Και στο γήπεδο των Ρουσάδων, ο Αβγερνός Βαλανιού υποδέχεται τον Αστέρα Αγιαπάδων και κλείνει ο αγώνας στο γήπεδο του Περιβολίου, κλείνει αγωνιστική, στο γήπεδο του Περιβολίου, όπου ο Φέας Μαραθιάς υποδέχεται τον Κόφ FC. Είπαμε και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν καλά το πρωτάθλημα, δυνατά. Θα δείξει. Θα δείξει. Τη συνέχεια πώς θα πάει. Και είναι και ένα τρίπι το οποίο. Γαλμένο από πέρσι. Γαλμένο από πέρσι ακριβώς. Γαλμένο από πέρσι. Στο ίδιο γήπεδο, τελευταία αγωνιστική. Με πολύ ταβαντούρι. Τέλος πάντων. Θα περάσουμε στην πίτα κατηγορία, στο Βόλιο Όμιλο. Έχουμε Τετάρτη και Πέμπτη ξανά τις ίδιες ώρες όπως προαναφέραμε, 4 η ώρα θα διεξαχθούν οι αγώνες. Στο γήπεδο των Παλαιοκαστρητών, ο Αγιωτός Αγίου Αθανασίου υποδέχεται τον Εθνικό Περουλάδων, 4 η ώρα, την Τετάρτη. Στο γήπεδο του Κοντοκαλίου, ο Κεραυνός Ποταμού υποδέχεται τους Λύκους Νησακίου. Και στο γήπεδο των Νυμφών, ο Ηρακλής Φακερών υποδέχεται τον ΠΑΟ Καραγιάννας. Δεν πει γι' αυτό. Δεν. Την Πέμπτη, στο γήπεδο του Θηναλίου, η Γέθη υποδέχεται τον Κέντα Βραρίλα. Και στο γήπεδο των Νυμφών, ο Αστέρας Σπαρτίλας υποδέχεται τον Πέτρο Λεωνάδο. Αυτά και για αυτά την Πίτα. Και για την Πίτα και για την Άλφα, για την μεθεπόμενη εβδομάδα. Ναι, όπως είπαμε, δεύτερη, η δεύτερη αγωνιστική σπάει σε δύο σκέλη. Δεν είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί εγώ δεν είπα πως έπρεπε να γίνει. Ακριβώς. Έχουμε και περιορισμένα γήπεδα. Δεν μπορούσα πολλά ώστε να γίνουν όλοι οι αγώνες. Είναι και αυτό ένα μεγάλο στον μέγεθο το πιθανό. Ας περάσουμε στο κύπελο. Όπου οι αγώνες που ήταν να γίνουν αυτή τη βδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη. Λόγω της διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Οι αγώνες, να πούμε, θα γίνουν την Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου. Έχουμε 6 αγώνες. Όλοι οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 3 και Τετάρτο. Ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε όμως με τον Νότιο Ομίλο. Ναι. Ο ΦΑΜ στο γήπεδο Αγίου Μαθαίου θα υποδεχτεί το Κρόνο Αργυράδων. Στο γήπεδο των Καστελάνων η Βολίδα τον Ηρακλή Αγίου 10. Πιστεύω ότι είναι και το τέρμι του Κυπέλλου. Στο γήπεδο Ολύμπου η Ομόνια θα υποδεχθεί τον Θέαξ Μαραθιά. Και να πούμε ότι οι ποιες ομάδες προκρίνονται χωρίς. Σχεδόν όλες οι ομάδες. Χωρίς αγωνιστική. Αυτές είναι ο Άρης Μέσης, ο Αστέρας Πεντρητή, ο Όλυμπος, η ΑΕΛ Ευκίνης και ο ΑΟ Κάβος. Να συνεχίσουμε όμως και με το Βόρειο Όμιλο. Πάλι ίδια μέρα και ίδια ώρα. Στο γήπεδο των Παλαιοκαστρητών, ο Αστέρας Διαπάδων θα υποδεχτεί τον Θηναλιακό. Στο γήπεδο της Έψης Κερκυράς, οι Μπενίτσες υποδέχονται τον Κεραυνό Ποταμού. Και στο γήπεδο των Αβιωτών, ο Οδυσσέας Αβιωτών θα υποδεχτεί τον Ηρακλής Φακερών. Και να πούμε και ποιες ομάδες προκρίνονται ξανά χωρίς αγώνα για τον Βόρειο Όμιλο. Αυτές είναι η Ολυμπιάδα, Καρουσάδων, ο ΑΟ Συναράδων, ο ΑΟ Παξί, ο ΑΟ Κασιόπη Κέρκυρα, ΠΑΕ Κέρκυρα, η παιδική ομάδα, η Άντερ 19. Και η Κόρφο FC. Και η Κόρφο FC. Να θυμίσουμε επίσης ότι η κλήρωση της επόμενης φάσης θα γίνει την Τετάρτη 29 του μήνα, στις 7 η ώρα στα γραφεία της ΕΠΣ. Αυτά και με το κύπελλο, αυτά και με την αγωνιστική του διημέρου. Και με τις επόμενες αγωνιστικές και τα λοιπά. Ο Μακή, πιστεύεις στην κατεμιά? Ας πω την αλήθεια, δεν πολύ πιστεύω, αλλά για παίρνω τι έχεις να μου πεις. Να πούμε πρώτα απ' όλα κυρίες και κύριοι ότι αυτό είναι το δεύτερο γύρισμα της εκπομπής, είχαμε κάνει άλλο ένα, αλλά είχαμε ένα μικρό στιγμιότυπο στην προηγούμενη εκπομπή, όπου μας ανάγκασε να την κάνουμε για δεύτερη φορά. Είχαμε ένα πρόβλημα με τις κάμερες. Είχαμε ένα πρόβλημα με τις κάμερες. Οι κάμερες ξαφνικά άρχισαν και θόλωναν μετά από κάποιο σημείο. Αλλά ποιο ήταν αυτό το σημείο? Είχαμε την επίσκεψη ενός ενεργεία ποδοσφαιριστή της Α1 κατηγορίας, συγκεκριμένα. Αλλά ονόματα δεν πρόκειται να αναφέρουμε, θα δείτε. Θα σας δείξω όμως τη φωτογραφία του. Όχι ολοκλήρη, μην μπερδεύεστε. Δεν θέλουμε να δείξουμε ονόματα, ούτε θέλουμε να πούμε το παιδί ότι είναι κατέμιση. Απλά μας έρθει μια ιδέα ότι μπορεί να ευθύνεται και αυτός για το όλο σκηνικό. Και κουιζάκι, όποιος το βρει να στείλει μήνυμα για να μας πει ποιο νομίζει ότι είναι. Φυσικά, ναι, πολλοί θα αφήσουν και πάνω σε αυτό να ανακαλύψετε ποιο ποδοσφαιριστή είναι. Με ένα μήνυμα θα σα παρακολουθήσω, αν μην αφήνετε στην σχόλια στο προφίλ του Facebook. Σε ένα προσωπικό όμως μήνυμα στο Facebook ή στα email. Να βρούμε ποιο ποδοσφαιριστή είναι. Ποιο ποδοσφαιριστή είναι αυτό. Και θα βγάλουμε την επόμενη εκπομπή
τις απαντήσεις, να δούμε. Να δούμε, θα το πετύχει κανείς. Αλλά μιλάμε από το παιδί με το που ήρθε εδώ στο διάλειμμα, μας μίλησε λίγο και καταλαβαίνει. Να θολώσαμε τις κάμερες. Λοιπόν, αυτά για από εμάς και ομάδες, για αυτή τη βδομάδα. Εμείς σας ευχαριστούμε πάνω απ' όλα που μας παρακολουθήσατε και σας ευχόμαστε... Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας.